Γεια σου και καλώς ήρθες στο φτιάξτο μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα δημιουργικό βίντεο που θα χρησιμοποιήσω ένα πολύ ιδιαίτερο κουβάρι και η ιδιαιτερότητα του έγκυται στο γεγονός ότι δεν θα χρησιμοποιήσω βελόνα ούτε βελονάκι παρά μονάχα τα χέρια μου για να δημιουργήσω ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, ένα πολύ όμορφο κασκόλ σε μουσταρδί χρώμα που θεωρώ ότι είναι το χρώμα που μπορούμε να φοράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα φθινοπορεινό χειμωνιάτικο καιρό. Αυτό είναι το κουβάρι που θα χρησιμοποιήσω. Πάμε να το γνωρίσουμε. Πάφι Βόλε η εταιρεία και μπορείς ήδη να δεις από τα εικονίδια αυτά ότι πράγματι δεν χρησιμοποιούμε βελονάκι και βελόνες. 100 γραμμάρια και 9 μέτρα είναι το κουβάρι μας. Η εικόνα κιόλας μας προειδεάζει για τον τρόπο που πλέκουμε. 100% μικροπολυστερικό ως προς τη σύνθεση. Να αφαιρέσω την ετικέτα για να ξεκινήσουμε το... Α, το χρώμα! Το χρώμα του είναι το νούμερο 2. Λοιπόν, τώρα αφού αφαιρέσω την ετικέτα, να βρούμε την άκρη του νήματος για να πλέξουμε. Πολύ μεγάλο είναι το κουβάρι μου και πλούσιο σε όγκο, πάρα πολύ όμορφο. Και στην ουσία αυτές οι θηλιές που βλέπεις μπροστά σου πάνω στο νήμα, αυτές είναι που κάνουν όλη τη δουλειά, αυτές είναι που μας εξυπηρετούν στο να πλέξουμε. Θα μετρήσω εγώ τώρα 10 θηλιές, 10 αλυσίδες, ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά. 5, 6... Και εδώ πέρα είναι οι 10 έτσι, θηλιές που θέτουν τη βάση του πλεκτού. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εξαιρετικά! Αν ξεκινήσουμε τώρα το πλέξιμο, όπου στην ουσία ο 11ος πόντος, αυτός που έρχεται από το κουβάρι, θα μπει μέσα από τον 10ο πόντο που βρισκόταν στη βάση μου. Δηλαδή, να ορίστε, ο 11ος μπήκε μέσα στον 10ο. Εξαιρετικά! Και τον τεντώνω έτσι, τον φέρνω ψηλά. Όπως μπορείς να καταλάβεις, ο 12ος πόντος που έρχεται από το κουβάρι θα έρθει να συναντηθεί με τον 9ο πόντο που βρισκόταν, που βρίσκεται βασικά στη βάση μου. Θα έρθει από μπροστά. Και για να μην μιλάω με νούμερα, ούτω καθεξής όπως μπορούμε να καταλάβουμε, δηλαδή ο 13ος πόντος που έρχεται το κουβάρι θα έρθει να ενωθεί με τον 8ο που βρίσκεται στη βάση διαδοχικά. Περνάμε λοιπόν στον επόμενο πόντο, όπως είπα, στον 13ο, όπου θα μπει πίσω από τον 8ο. Μετά πάμε στον επόμενο, ο οποίος θα τοποθετηθεί μπροστά από την θηλιά που βρίσκεται στη βάση και ένα λάξ κινούμαστε. Ο ένας πόντος θα μπει από μπροστά, όλος από πίσω. Τώρα είμαστε στο πόντο που μπήκε από πίσω και δημιουργείται αυτό το τόξο, μια πιο καλαθωτή μορφή. Ο επόμενος πόντος που έρχεται από το κουβάρι θα μπει μπροστά από την θηλιά που βρίσκεται στη βάση. Ωραία. Ύστερα η θηλιά που έρχεται από το κουβάρι θα μπει από πίσω της θηλιάς που βρίσκεται στη βάση μου. Μετά πάμε από μπροστά για τους επόμενους πόντους. Ξανά από πίσω για τον επόμενο πόντο. Και τελικά φτάνουμε στον τελευταίο πόντο, όπου κλείνουμε με το να μπει ο πόντος που έρχεται από το κουβάρι από τα μπροστά. Και έτσι η πρώτη σειρά είναι έτοιμη. Λίγο τακτοποιούμε εδώ πέρα τις θηλιές μας, να οργανωθούμε. Και πριν είχαμε ξεκινήσει το πλέξιμο, δηλαδή το να τοποθετούμε το ένα πόντο μέσα από το άλλο από τα αριστερά, από τα δεξιά προς τα αριστερά, τώρα πάμε να κινηθούμε από τα αριστερά προς τα δεξιά και συνεχίζουμε λοιπόν με τον πόντο που έρχεται από το κουβάρι να μπει μπροστά από το πόντο που βρίσκεται στη βάση. Το ίδιο μοτίβο θα κάνουμε και στην επόμενη σειρά.
την ίδια δομή θα έχουμε στην ουσία. Ο επόμενος πόντος θα μπει από πίσω, ώστε να έχουμε βλέπει την ίδια δομή. Στον επόμενο, ο επόμενος πόντος θα μπει από μπροστά. Και μετά ο επόμενος πόντος, η επόμενη θηλιά θα μπει από πίσω. Όπως μπορείς να δεις λοιπόν, έχουν την ίδια δομή, δηλαδή οι θηλιές που μπήκαν από πίσω είναι κάτω από τις θηλιές που μπήκαν από πίσω και οι θηλιές που παίρνουν από τα μπροστά είναι κάτω από τις θηλιές που παίρνουν από τα μπροστά. Εδώ πέρα, πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε τον επόμενο. Να δες πως φαίνεται, βλέπεις η δομή που σχηματίζεται, και από την πίσω πλευρά μπορούμε να δούμε κάτι αντίστοιχο, το πως φαίνονται οι πόντοι που τοποθετούνται από τα μπροστά των θηλιών που βρίσκονται στην βάση. Και συνεχίζω λοιπόν για τον επόμενο πόντο, ο οποίος θα τοποθετηθεί από τα μπροστά του πόντου που βρίσκεται στη βάση. Ύστερα πάμε το βάλουμε εδώ από πίσω, μετά από μπροστά. Ύστερα ο επόμενος πόντος θα πάει από πίσω. Και φτάνω στον τελευταίο πόντο, ο οποίος θα τοποθετηθεί, ο πόντος δηλαδή που έρχεται από το κουβάρι, θα τοποθετηθεί από πίσω, από τα μπροστά, από πίσω, από τον πόντο που βρίσκεται στη βάση. Και η δεύτερη σειρά είναι έτοιμη, πάλι λίγο να τακτοποιήσω για να είναι πιο ευδιάκριτα τα σημεία μας και οι θηλιές μας. Εντάξει, ακόμα είναι πτωχικό το στάδιο, αλλά παρόλα αυτά η δομή αρχίζει και σχηματίζεται. Ξεκινάμε να παίρνουμε και εμείς το νόημα για το πώς πλέκουμε, και από τις δύο όψεις φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζω εγώ να πλέκω το πλεκτό, εννοείται. Τώρα πηγαίνουμε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Και η λογική και η τακτική είναι η ίδια. Λοιπόν, επομένως τώρα θέλω ο πόντος που έρχεται από το κουβάρι να μπει από πίσω από τον πόντο που βρίσκεται στην βάση, και να αλλάξει, κειμενόμαστε μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος πίσω. Ορίστε, πάρα πολύ όμορφο. Συνεχίζω. Θα πάμε ξανά από πίσω, εδώ πάμε από τα μπροστά, και ο τελευταίος πόντος εδώ πέρα, ο πόντος που έρχεται από το κουβάρι, θα μπει από τα μπροστά του πόντου που βρίσκεται στη βάση. Και αυτή η σειρά ολοκληρώθηκε. Αρχίζει και αποκτά λοιπόν ύψος, αρχίζει και πλέκεται και εμφανίζεται όλο και πιο πολύ το σχέδιό μας. Συνεχίζω λοιπόν να πλέξω και το υπόλοιπο κουβάρι. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι, σου έχω ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Μου έχει μείνει πάρα πολύ λίγο από το μήμα μου, οπότε κάπου εδώ θα ολοκληρώσω. Είναι αρκετά μακρύ και πλατή, το μήκος του είναι περίπου στα 120 με 130 εκατοστά. Εξαιρετικό, πάρα πολύ όμορφο. Δύο πλεχτά, δύο κουβάρια έχω χρησιμοποιήσει. Το χρώμα του μου αρέσει πολύ, αλλά πάμε να δούμε το τελικό βήμα, που είναι το κλείσιμο του πλεκτού μας. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τις θηλιές να εξέχουν.
ελοχεύει ο κίνδυνος να μας ξεχυλωθεί, να λυθεί όλος αυτός ο κόπος μας. Οπότε αυτό που κάνω τώρα είναι οι διπλανοί πόντοι να εισέρχονται μέσα από τους διπλανούς πόντους. Δηλαδή βλέπεις ο πόντος από τα δεξιά, δέχεται τον πόντο που είναι στα αριστερά, ορίστε. Και σιγά σιγά βλέπεις η ράχη πως σχηματίζεται, πως κλείνει. Και έτσι συνεχίζω μέχρι το τέλος της σειράς. Και αυτό μου έχει μείνει μονάχα να σκεφτείς από το κουβάρι, οπότε αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πάρεις ένα ψαλιδάκι και να κόψεις αυτές τις θηλιές που είναι πάνω στο νήμα που εξέχει, που περισσεύει. Γιατί θέλουμε να ασφαλίσουμε το πλεχτό μας και αυτές οι θηλιές εν τέλει δεν χρειάζονται. Ορίστε. Και κόβω και αυτό εδώ. Τέλεια. Έλα να δεις τα κάνουμε τώρα, γιατί θέλουμε αρχικά να ασφαλίσουμε το πλεχτό έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και στην συνέχεια θα ενσωπατώσω εγώ αυτό το νήμα στο πλεχτό μου. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι έχουμε κάνει αυτό το μυστικό εδώ πέρα. Δεν θα φαίνεται επιπλέον νήμα να προεξέχει. Θα ενσωματωθεί στην συνολική ροή του πλεχτού και θα είναι εντυπωσιακό όπως είναι. Και όπως μπορείς να δεις και το συνολικό του κουβαριού μου, του πλεκτού μου. Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό στην αίσθηση, πάρα πολύ απαλό, μου αρέσει πάρα πολύ και η δομή, πως έχει σχηματιστεί σαν να έχουν πείσει βελόνα, έτσι. Και όπως είδες, πανεύκολα μόνο με τα χέρια μας. Και από τις δύο όψεις είναι εντυπωσιακό, είναι ό,τι πρέπει για τον χειμερινό αυτόν καιρό που διανύουμε. Πάρα πολύ όμορφο, συνιστώ είναι ότι σε όλους να το πλέξει. Να δοκιμάσετε και αυτό του είδους κουβαριού. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια!